Κυρίε και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μα για να παρακολουθήσουμε την επίσημη ενημέρωση για την πορεία τη πανδημία αλλά και τι ανακοινώσει για αλλιανεμπόριο και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Παπευαγγέλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 941 νέα κρούσματα κορονοϊού στην επικράτεια. Ο συνολικό αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται διαστολωμένε σε μονάδε συντατική θεραπεία ανέρχεται στου 260, ενώ 22 συνάνθρωποι μα έχασαν τη ζωή του στο τελευταίο 24ωρο. Αναφορικά με την κατανομή των νέων κρούσματων στι μεγάλε πόλει, σημειώνουμε 528 νέα κρούσματα στην Αττική και 58 στη Θεσσαλονίκη. Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τα κρούσματα στην Αττική, σημειώνουμε στον κεντρικό τομέα Αθηνών 130 στην Ανατολική Αθήκη 85, στο Βόρειο τομέα Αθηνών 83, Δυτικό τομέα Αττικής 78, Νότιο τομέα 65, Πιερός 62 και Δυτική Αττική 24. Η συνολική εικόνα της επικράτειας εμφανίζει μια μικρή επιδείνωση του επιδημιολογικού φορτίου με αύξηση του κυλιόμενου μέσου των 7 ημερών από 4,67 την προηγούμενη εβδομάδα σε 625 νέα κρούσματα αναμέρας σημαία. Ο αριθμό των τεστ που διενεργήθηκαν αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε τι 27.000 αναμέα, με αυξημένο αριθμό τεστ να διενεργούνται με PCR, ενώ ο συνολικό δείκτης θετικότητα την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μια μικρή άνοδο και έφτασε το 2,3. Το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε σημαντικά σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα, που χτε στη συνάντηση τη Επιτροπή των Επιδημιολόγων, μετά από εκτίμηση όλων των δεδομένων από τον ΕΟΔΙ αλλά και την πολιτική προστασία και συνεκτιμώντα πολλέ παραμέτρου, χαρακτηρίστηκαν κόκκινε. Στι περιοχέ αυτέ θα αναφερθεί στη συνέχεια ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία, κ. Νίκο Χαρδαλιά. Είναι σαφέ ότι τα βλέμματα όλων μα μετακινήθηκαν από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αττική, όπου δυστυχώ τελευταία εβδομάδα η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε. Αν και παρατηρούσαμε. Κάπω αυξημένο είναι επιδημολογικό φορτίο κυρίω στη Δυτική Αττική και στον κεντρικό τομέα Αθηνών, εδώ και περίπου τρει εβδομάδε. Την εβδομάδα που μα πέρασε, είδαμε σαφή άνοδο των κρουσμάτων σε όλε τι περιοχέ τη Αττική, στι περισσότερε γειτονιέ τη Αθήνα. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε μία αύξηση των νέων κρουσμάτων κατά 45% με ένα, μέσο, ε, ε, με ένα κυλιόμενο μέσο των τελευταίων 7 ημερών, που αυξήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από το 4,8% σε 7,1 νέα κρουσμάτα 100.000. Ενώ υπολογίζουμε ότι σήμερα έχουμε 2.800 περίπου ενεργά κρούσματα συνολικά στην Αττική. Ενοχλεί η μεγάλη διασπορά οριζόντια σε όλες οι γειτονιές και όχι μόνο σε ένα τομέα ή σε ένα δήμο της Αττικής. Επίσης, ενοχλεί η αύξηση του επιμελωγικού φορτίου στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας. Τέλο, παρατηρούμε μια αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών στην Αττική, όπου σήμερα έχουμε κατάληψη των 43% των απλών κλινών COVID και 61% των κλινών COVID μεθ για την Αττική. Είναι κατανοητό ότι μετά από 10 μήνες αγώνα και με μεγάλο κόστος κοινωνικό, οικονομικό, αλλά πρωτίστως σε ανθρώπινες ζωές, όλοι είμαστε κουριασμένοι. Το άνοιγμα του Λιανεμπεουρίου, όπως ήταν και αναμενόμενο, συνδέεται με σε κάποιο βαθμό με αύξηση του πληθυσμού. Είναι επίσης σαφές ότι όπω άλλωστε είχαμε προβλέψει, ο χειμωνιάτικο καιρό αποτελεί την καλύτερη τροφή για την πανδημία και σίγουρα έχει παίξει ρόλο στην επιδείνωση τη επιδημιολογική εικόνα τη τελευταία εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μα όμω το Φεβρουάριο, που είναι ο χειρότερο μήνα από πλευρά κλιματολογικών συνθήκων. Ανησυχεί η αύξηση των κρουσμάτων. Αλλά στόχο τη Επιτροπή μα είναι οι εισηγήσει μα να συμβάλλουν έτσι ώστε συνυπολογίζοντα όλε τι ανάγκε τη κοινωνία μα να καταφέρουμε να καθαστερήσουμε το τρίτο κύμα και ή δυνατόν να μειώσουμε να απαλύνουμε την αύξηση της καμπύλης. Είναι κατανοητό ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα θέλαμε μέσα στο άμεσο μέλλον να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική, γεγονό που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε σε μεγάλη πίεση στο εθνικό σύστημα υγεία. Έτσι, αυτή είναι η στιγμή, τώρα είναι η ώρα που προέχει η πρόληψη, η έγκαιρη προάσπιση τη δημόσια υγεία. Στη σημερινή στι συνεδρίε τη Επιτροπή μα συζητήθηκαν διεξοδικά τα επιδημιολογικά δεδομένα όλη τη χώρα και φυσικά δόθηκε έμφαση στην Αττική, καθώ σε αυτή διαμένει ο μισό ελληνικό πληθυσμό. Κατανοώντας την κρισιμότητα τη κατάσταση τη πανδημία στη χώρα μα αυτή τη στιγμή, η επιθυμία τη Επιτροπή είναι να μειωθεί η κινητικότητα που συνδέεται με το άνοιγμα του λιανεμπορίου στι κόκκινε περιοχέ. Αποδεχθήκαμε την πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξη για τροποποίηση στι επιβαρημένε περιοχέ, με χρήση του ραντεβού για αγορέ ρούχων και υπόδηση και επιστροφή στο click away, όπω είχαμε και την περίοδο των εορτών για τα υπόλοιπα μαγαζιά. Καθώ αυτό το μέτρο θα μειώσει αποτελεσματικά την κινητικότητα του πληθυσμού και τη διασπορά τη λίμωξη στον πληθυσμό. Τονίζουμε την ανάγκη να γίνει κατανοητό από όλου ότι οι ισορροπίε είναι εξαιρετικά εύθευστε και ότι όλοι μα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούμαστε με αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία, γιατί το ζητούμενο είναι όλοι μαζί να βρούμε μια χρυσή τομή ώστε η λειτουργία των δραστηριοτήτων να μην επιφέρει σημαντική αύξηση των κρουσμάτων. Επικαιρώσαμε την απόφαση τη προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τη λειτουργία τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και παραμένοντα πιστή στι προηγούμενε αποφάσει μα, εισηγηθήκαμε στο άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα από Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου. Στι κόκκινε περιοχέ, όπω είναι η Αττική, εισηγηθήκαμε το άνοιγμα μόνο των γυμνασίων, όπω είχε ήδη αποφασιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα παιδιά του λυκείου θα χρειαστεί να συνεχίσουν την τηλεεκπαίδευση. Τονίζεται ότι ισχύουν όλοι οι κανόνε που είχαμε προτείνει στις σχολικέ μονάδε όλων των βαθμίδων και αφορούν στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξη που λειτουργούν μαζί σαν σύνολο. Καθημερινά έχουμε νεότερα δεδομένα που υποστηρίζουν την άποψή μα ότι η ενδοσχολική μετάδοση δεν είναι συχνή και ότι τα σχολεία δεν αποτελούν οδηγό τη επιδημία δεν αυξάνουν τον επιδημιολογικό φορτίο. Νεότερε μάλιστα επιδημιολογικές μελέτες, μελέτε, από τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ελβετία, έδειξαν με σαφήνεια ότι τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι καθηγητέ δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο λίμωξη σε σχέση με το γενικό ενήλικο πληθυσμό. Επίση, τα δεδομένα από το Υπουργείο Παιδεία σχετικά με τα κρούσματα στα δημοτικά σχολεία μα δείχνουν ότι μόλι 0,2% των τμήματων στην επικράτεια είναι σε αναστολή, ενώ το ποσοστό των μαθητών του Δημοτικού που εμφάνισαν λίμωξη ανέχεται 2 στου 10.000 μαθητέ. Μέχρι σήμερα και μετά από τρει εβδομάδε λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, τα δεδομένα τόσο από τον έλεγχο που έγινε με τι κινητέ μονάδε του ΕΟΔΗ, όσο και μέσω τη πλατφόρμα EduTesting. Η θετικότητα στου εκπαιδευτικού ήταν 0,13% και 0,15% αντίστοιχα. Αυξημένη επίπτωση οριοθετικότητα στου εκπαιδευτικού είχαμε μόνο στι περιοχέ με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Ακούμε καθημερινά, θα ήθελα λίγο εδώ να μιλήσω για τι για τις μεταλλάξει, για το, μεταλλαγμένο βρετανικό στέλεχο. Και ακούμε κάθε μέρα από τα μέσα μαζική ενημέρωση ότι Τόσα κρούσματα διαγνώστηκαν με αυτό το στέλεχο στη χώρα μα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουμε πόσα κρούσματα είχαμε στην Αττική, στην Κρήτη, χτε, αύριο, στη Βόρεια Ελλάδα ή στη, Θεσσαλ... ή στη Θεσσαλία. Μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί περισσότερα από 65 τέτοια στελέχη, του μεταλλαγμένου στελέχου, σε όλη την επικράτεια. Είναι αναμενόμενο να αυξηθεί το ποσοστό διασπορά του στελέχου στην κοινότητα. Επειδή όμω ακόμα δεν έχουμε σαφή δεδομένα από τη χώρα μα σχετικά με τη διασπορά του στην ελληνική επικράτεια. Το πιο ασφαλέ είναι να θεωρούμε ότι ο μεταλλαγμένο τέλεχο είναι παντού. Είναι ανάμεσά μα και έτσι, χωρί να το τρομοκρατούμε, θα πρέπει να είμαστε όλοι διπλά προσεκτικοί και να θεωρούμε ότι ο διπλανό μα ενδέχεται να είναι φορέα του μεταλλαγμένου στελέχου. Βλέπουμε επίση μια σχετική αύξηση κρουσμάτων σε πολλέ περιοχέ τη χώρα, στι μεγάλε ηλικίε. Γι' αυτό, κλείνοντα, θα ήθελα να τονίσω σε όλου όσου έκαναν ήδη το εμβόλιο να συνεχίσουν να προσέχουν. Δεν είστε ακόμα άτεροι. Πρέπει να περάσει τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση για να αποκτήσετε ικανή προστασία. Αλλά είναι ταυτόχρονα απαραίτητο να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιαστέντων ώστε να μειωθεί η διασπορά στην κοινότητα. Σα παρακαλούμε λοιπόν να μην χαλαρώσετε, να μην εφησυχάσετε. Όντω, οι περισσότεροι συνάνθρωποι μα φοράνε τη μάσκα, τηρούν τα μέτρα επιμελώ και πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν ορθή χρήση τη μάσκα. Είναι λοιπόν στο χέρι του καθενό μα, είναι ατομική ευθύνη μα να προστατεύσουμε του εαυτού μα με τη συμπεριφορά μα αλλά και με τι επιλογέ μα. Σα ευχαριστώ και θα είμαι διαθέσιμη για ερωτήσει στο τέλο. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαδαγγέλου. Το λόγο έχει ο κύριο Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σα και από μένα. Να δούμε λιγάκι την επιδημία πώ κινείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, ήδη σε, σε όλο τον κόσμο έχει υπερβεί τι 101 εκατομμύρια διαγνώσει, ενώ περισσότερα από 2 εκατομμύρια συνάνθρωποι μα έχουν καταλήξει με την νόσο. Ωστόσο, ο ρυθμό των νέων διαγνώσεων έδειξε σημεία υποχώρηση σε λιγότερε από 700.000 διαγνώσει ανά ημέρα. Ο αριθμό των ατόμων που καταλήγουν με τον ιό δείχνει κάποια σημεία υποχώρηση προ του 16.000 θανάτου ανά ημέρα. Να σημειωθεί ότι οι παγκόσμιοι θάνατοι από τον ιό δεν έχουν δείξει σημεία υποχώρηση από τέλη Σεπτεμβρίου και τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα σημεία υποχώρηση. Συγκριτικά, ωστόσο, πάντα έχει αξία να δούμε ότι ο αριθμό των ατόμων που έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου σε παγκόσμια κλίμακα έχει ξεπεράσει ήδη τα 80 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη, η επιδημία μετράει 30 εκατομμύρια διαγνώσει και 690.000 θανάτου, ενώ ο αριθμό των διαγνώσεων έδειξε σημάδια αποχώρηση στο επίπεδο των 200.000 ανά ημέρα. Μερικά επιμέρου στοιχεία αναχώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιδημία στη Γαλλία δείχνει σημεία ενίσχυση σε επίπεδο ψηλότερο των 20.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο αριθμό των ανθρώπων που καταλήγουν ενισχύθηκε ελαφρώ σε επίπεδο λίγο πάνω από του 500 θανάτου ανά ημέρα. Η επιδημία στη Γερμανία έχει υποχωρήσει πλέον, καταγράφει λιγότερους από, λιγότερες από 15.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των θανάτων και αυτός υποχωρεί σε λιγότερους από 1.000 θανάτους ανά ημέρα, επίπεδο που παρατηρήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιδημία συνέχισε να υποχωρεί και πλέον καταγράφει λιγότερε από 30.000 νέε διαγνώσει ανά ημέρα. Ο ρυθμός των θανάτων άρχισε να δείχνει σημεία μια υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στο επίπεδο των 1.600 θανάτων ανά ημέρα. Στην Ιταλία, η επιδημία έχει δείξει σταθεροποίηση στο επίπεδο των 12 με 15.000 -15 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο ρυθμό των ατόμων που καταλήγουν από τον ιό παραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο των 600 θανάτων ανά ημέρα. Στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε αύξηση των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια με μικρού αλλά σταθερού ρυθμού, ενώ αντιθέτω η πίεση στο σύστημα υγεία εξακολουθεί να δείχνει σταδιακή υποχώρηση. Ενδεικτικά, η αποσυμπίωση στι μονάδε ΜΕΘ κοιμάνθηκε σε 12% μείωση των ασθενών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η κατάσταση στι μονάδε εντατική θεραπεία εξακολουθεί να βελτιώνεται, ωστόσο παραμένει σχετικώ επιβαρημένη. Ο αριθμό των νέων εισαγωγών ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία σε πανελλαδικό επίπεδο παρουσίασε σταθεροποίηση και ίσω μια μικρή αύξηση. Στην Αττική, ο αριθμό των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα έδειξε σημεία σημαντική αύξηση που έφτασε και το 50% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η τη επιδημία επιβραδύνθηκε σε επίπεδα κάτω από 15% και πιθανώ τώρα σταθεροποιείται. Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων παραμένει βελτιωμένη και συνεχίζουμε να παρατηρούμε με ανακούφιση τη σταθεροποίηση των νέων διαγνώσεων στην ηλικιακή ομάδα των 65+, σε σχετικά χαμηλότερο από το αναμενόμενο επίπεδο. Η συνολική βαρύτητα των νεοδιαγνωστέντων, ωστόσο, έδειξε μικρή επιδείνωση που πιθανώς να οδηγήσει σε ήπια αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία την επόμενη εβδομάδα με βάση τα στοιχεία τη επιδείνωση στον αριθμό των νέων διαγνώσεων στην Αντική την τελευταία εβδομάδα και για λόγου προληπτικού προχωρήσαμε σε λήψη αυξημένων προληπτικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό τη μετάδοση στο λεκανοπαίδιο. Ο στόχο των μέτρων παραμένει η εξισορρόπηση τη μετάδοση και κοινωνική δραστηριότητα. Ο ακρογωνιαίο λίθο αυτή τη προσπάθεια, ωστόσο, είναι η συμβολή κάθε πολίτη με την τήρηση των μέτρων υγιεινής, την χρήση τη μάσκας και την τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων. Γνωρίζουμε ότι είστε κουρασμένοι, αλλά σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί. Με υπομονή και επιμονή, θα διαβούμε τον δύσκολο χειμώνα μέχρι ο εμβολιασμό κτίσει τι απαραίτητε αντιστάσει που χρειαζόμαστε. Στο μέτωπο των εμβολίων, η Γιάννσεν τη Johnson Johnson ανακοίνωσε αποτελέσματα που δείχνουν αποτελεσματικότητα 66% μετά από μία μόνο δόση. Να σημειωθεί ότι κανένα εμβολιασμένο δεν χρειάστηκε νοσηλεία ή κατέληξε στο πλαίσιο τη μελέτη. Σε έρευνε που διεξάγονται, θα διερευνηθεί κατά πόσο μια πιθανή δεύτερη δόση ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού αυτού, αλλά η διαδικασία διοδότηση σε αυτή την φάση θα ξεκινήσει για μία μόνο δόση. Να αναφερθώ λιγάκι και σε αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Πρόκειται για τα προκαταρτικά δεδομένα από μια μεγάλη μελέτη για την αποτελεσματικότητα τη κολχικίνη στην έκβαση τη νόσου. Η κορχική είναι ένα παλιό σχετικά οικονομικό φάρμακο και η χρήση του θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση με συνταγή γιατρού. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη μελέτη για τη χρήση τη Κολχεκίνη είχε ξεκινήσει από την πατρίδα μα το προηγούμενο καλοκαίρι. Ήταν η μελέτη Γκρέκο 19 και σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Δευτεραίου, του αναπληρωτή καθηγητή Γιαννόπουλου και είχε πλαισιωθεί από μια ομάδα έγκριτων καθηγητών τη Ιατρική Σχολή εδώ στην Αθήνα συμπεριλαμβανομένου του καθηγητή Γεράση Μουσιάσου και επιβλέποντα τον καθηγητή Χριστόδουλου Στεφανάδη. Ε, στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες μελέτες σε, από διάφορα πανεπιστήμια. Η μελέτη αυτή που περιλαμβάνε 105 ασθενείς έδειξε καλές πιθανότητες για βελτιωμένη κλινική έκβαση και ε, είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Τζάμα. Μετά από αυτή τη μελέτη ακολούθησαν και άλλες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει σχετικά βελτιωμένη κλινική έκβαση. Να τονίσουμε ωστόσο ότι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμή είναι ενθαρρυντικά, αλλά παραμένουν προκαταρτικά. Δείχνουν καλέ πιθανότητε για βελτιωμένη έκβαση και σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλε μελέτε. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στη χρήση τη. Θα γίνεται πάντα με χρήση ε, με συνταγογράφηση και ε, μετά από τη συμβολή με τον γιατρό, γιατί όπω όλα τα φάρμακα μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Σα ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμο για ό,τι ερωτήσει έχετε στο τέλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιορκίνη. Το λόγο έχει ο κύριο Χαρδαλιά. Καλησπέρα σε αυτήν την πολιτική προστασία. Τα υγειονομικά δεδομένα, όπω γνωρίζετε, αποτελούν το απόλυτο, το μοναδικό κριτήριο κάθε απόφασή μα στη διαχείριση τη πανδημία. Από την αρχή τη υγειονομική κρίση, η κυβέρνηση έχει θέσει ω απόλυτη προτεραιότητά τη την προστασία τη υγεία των πολιτών. Και με αυτόν τον γνώμονα προχωρά στη λήψη των αναγκαίων κάθε φορά μέτρων για τον περιορισμό τη πανδημία. Τα επιδημιολογικά δεδομένα παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και κάθε διαφοροποίησή του αξιολογείται. Ενώ σε μια βδομαδιαία βάση η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων εισηγείται την αναπροσαρμογή των εφιστάμενων μέτρων, λαμβάνοντα υπόψη τη τα επιδημιολογικά δεδομένα του προηγούμενου επτά ημέρου. Η επιδημιολογική εικόνα τη χώρα μα, την οποία παρουσίασαν οι καθηγητέ κ. Παπαβαγγέλου και κ. Μαγιορκίνη, δεν επιτρέπει κανέναν μα κανέναν εφησυχασμό. Ιδιαίτερα σε κάποιε περιοχέ βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Γι' αυτό και κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στι περιοχέ αυτέ. Από αύριο, λοιπόν, στι 6 το πρωί, επανερχόμαστε στο χάρτη μέτρων υγειονομική ασφάλεια προστασία από τη λίμωξη COVID-19. Στη χώρα διαμορφώνονται δύο επίπεδα υγειονομική ασφάλεια. Το επίπεδο Α επιτήρηση, το οποίο θα απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα, και το επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου, το οποίο θα απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα. Και στο οποίο ισχύουν επιπλέον πάντα περιοριστικά μέτρα. Το επίπεδο υγειονομική ασφάλεια κάθε περιφερειακή ενότητα καθορίζεται από το επιδημιολογικό τη φορτίο. Οι επιδημιολογικά επιβαρημένε περιοχέ κατατάσσονται στο κόκκινο επίπεδο, στο οποίο μπορούν να μπουν τόσο τοπικέ κοινότητε, όσο και δημοτικέ ενότητε, όσο και δήμοι ή περιφερειακέ ενότητε ή και ολόκληρε περιφέρειε, αν το επιβάλλουν τα δεδομένα. Και στα δύο επίπεδα ισχύουν οριζόντια μέτρα για όλη την επικράτεια, που αποτελούν τη βάση τη προσπάθειά μα. Τα μέτρα αυτά επαναλαμβάνουν είναι τα εξή. Χρήση μάσκας σε εσωτερικού και εξωτερικού χώρου υποχρεωτικά. 24ωρο περιορισμό κυκλοφορία και κυκλοφορία με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι λόγου. Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, εκπεριτροπή τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τηλεκπαίδευση σε ανώτατα, και εκπαιδευτικά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία ειδική αγωγή σε όλε τι βαθμίδε. Λειτουργία για ανώτατων δικαστηρίων και ειδικών δικαστηρίων, λειτουργία τη Super League 1, 2 και του East Basketball League. Το μεγαλύτερο μέρο τη χώρα παρουσιάζει καλή επιδημιολογική εικόνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο επίπεδο Α επιτήρηση στι κίτρινε περιοχέ. Στο επίπεδο αυτό και μετά από εισήγηση τη Επιτροπή των Επιδημιολόγων μα, θα ισχύουν τα εξή πλέον των οριζοντιών μέτρων. Η απαγόρευση κυκλοφορία από τι 9 το βράδυ ω τι 5 το πρωί. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα γυμνάσια αλλά και τα λύκεια, θα λειτουργούν πλέον διαζώσει. Στου χώρου λατρείας θα επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών με την παρουσία ω 25 ατόμων, όριο που αυξάνεται στα 50 άτομα στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών. Το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια, τα κουρία, τα κέντρα αισθητική καθώ και υπηρεσίε διαιτολογία οι υπηρεσίε ιδεολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσίε προσωπική υγιεινή και φροντίδα σώματο, αλλά και τα κτακτέο και τα πρακτορία, ο ΠΑΠ, ξεκινούν να λειτουργούν. Περισσότερα θα σα αναλύσει ο υπουργό μα αμέσω μετά την δική μου ενημέρωση. Τώρα, στο επίπεδο Β του αυξημένου κινδύνου, κατατάσσονται οι περιοχέ που παρουσιάζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, δηλαδή κόκκινε περιοχέ. Όσον αφορά τι περιοχέ όπου ήδη ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, αυτέ κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση στο επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου, μια και το οικό του φορτίο παραμένει αυξημένο. Ενώ οι υπόλοιπε βγαίνουν από το επίπεδο αυξημένου κινδύνου και μεταφέρονται στο επίπεδο Α επιτήρηση, δηλαδή στι κίτρινε περιοχέ. Πιο συγκεκριμένα, και μετά από απόφαση τη Επιτροπή, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, ο Δήμο Εορδέα παραμένει στο επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου, καθώ η επιδημιολογική του εικόνα χρήζει περαιτέρω βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμο Ιορδέα είχε 74 ενεργά κρούσματα στι 9 Ιανουαρίου. Και ενώ τα περιοριστικά, τα περιοριστικά μέτρα βρίσκονται σε ισχύ ήδη από τι 17 Δεκεμβρίου και σήμερα έχει 66 ενεργά κρούσματα. Όσον αφορά στη δημοτική κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνη και τη δημοτική ενότητα Σιάτισα του Δήμου Βόιου, όπου επίση ισχύαν μέχρι σήμερα προ τα περιοριστικά μέτρα, το επιδημιολογικό φορτίο στι περιοχέ αυτέ έχει, αποχω... έχει υποχωρήσει και ω εκ τούτου τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα από την Δευτέρα δεν παρατείνονται. Άρα, κρόκο και σιάτιστα κατατάσσονται από τη Δευτέρα στο επίπεδο Α επιτήρηση, δηλαδή στι κίτρινες περιοχέ. Τώρα, στην περιφερειακή ενότητα βιωτεία. Το επιδημιολογικό φορτίο έχει υποχωρήσει σημαντικά. Παραμένει αυξημένο όμω στου Δήμου Θηβαίων και Τανάγρα, οι οποίοι και παραμένουν κατατάσσονται στο επίπεδο Β, δηλαδή στι κόκκινε περιοχέ. Να σημειωθεί ότι στι 12 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για την Περιφερειακή Ενότητα Βιωτεία, ο Δήμο Θηβαίων είχε 67 ενεργά κρούσματα και ο Δήμο Τανάγρα 21. Ενώ σήμερα έχουν 45 και 31 ενεργά κρούσματα αντίστοιχα. Δηλαδή, στο Δήμο Τανάγρα είχαμε αύξηση των κρούσματων. Αντίθετα, το υλικό φορτίο έχει σχεδόν μηδενιστεί στο Δήμο Αλιάρτου, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ενεργά κρούσματα από 46 στι 12 Ιανουαρίου, καθώ και στου Δήμου Διστόμου Αράχοβα Αντίκυρα, στο Δήμο Λεβαδέων, και στο Δήμο Ορχομενού, που έχουν 3, 8 και 1 ενεργά κρούσματα αντίστοιχα σήμερα. Έτσι, η Δήμη Αλιάρ του Θεσπιέων, Διστόμου Αράχοβα Αντίκυρα, Λεβαδέων και Ορχομενού θα βρίσκονται από τη Δευτέρα στο επίπεδο Α, στο κίτρινο και βγαίνουν από τα πρόστα περιοριστικά μέτρα. Στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου το υγικό φορτίο παραμένει αυξημένο, γι' αυτό και παραμένει στο επιδημιολογικό επίπεδο Β στο κόκκινο. Να σημειωθεί ότι η Λέσβο στι 13 Ιανουαρίου, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, είχε 112 ενεργά κρούσματα και αυτή τη στιγμή έχει 66. Ενώ τι τελευταίε ημέρε, παρά την προσπάθεια που έχει γίνει, παρατηρήθηκε μικρή αυξητική τάση και νέα κρούσματα. Στο επίπεδο Β κόκκινο. Παραμένει και ο Δήμο Πάρτη τη Περιφερειακή Ενότητα Λακονία, όπου παρά τα πρόστα μέτρα παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων. Πιο συγκεκριμένα στι 14 Ιανουαρίου, που ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα μέτρα, η Σπάρτη είχε 53 ενεργά κρούσματα και σήμερα έχει 69. Ενώ τι τελευταίε ημέρε παρατηρείται δυστυχώ και αυξητική τάση των κρουσμάτων. Γι' αυτό και απευθύνουμε έκκληση στου πολίτε μα που μένουν στη Σπάρτη για πιστή τήρηση των μέτρων. Είναι απαραίτητο προκειμένου να βελτιωθεί η επιδημιολογική εικόνα τη περιοχή, ώστε τα επιπλέον περιουστικά μέτρα να έρθουν το συντομότερο δυνατόν. Επίση, στο επίπεδο Β παραμένει και ο οικισμό Ρωμά τη Δημοτική Ενότητα Δυστίων του Δήμου Κίμη Αλιβερίου τη Περιφερειακή Ενότητα Σέβεια. Τώρα, με βάση τα δεδομένα τη εβδομάδα που πέρασε, αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου, που καθιστάν νυγκαία τη λήψη προσθέτων περιουστικών μέτρων προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά του ιού, παρατηρείται επίση στι ακόλουθε περιοχέ. Στο Δήμο Χαλκιδέων τη Περιφερειακή Ενότητα Σέβεια, που είχε 42 ενεργά κρούσματα σε 9 Ιανουαρίου. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώ έχει 157 ενεργά κρούσματα. Στο Δήμο Πατρέων τη Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας... όπου στι 18 Ιανουαρίου υπήρχαν 86 ενεργά κρούσματα, και αυτή τη στιγμή είναι 170. Μέσα δηλαδή σε 10 ημέρε, τα ενεργά κρούσματα στο Δήμο Πατρέων έχουν διπλασιαστεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά παρατηρείται μέσα στο Δήμο Πατρέων. Στο Δήμο Νέα Προποντίδα τη Περιφερειακή Ενότητα που έχει αυτή τη στιγμή 30 ενεργά κρούσματα, όταν πριν από μία εβδομάδα υπήρχαν 8. Στο Δήμο Θύρα, τη Περιφερειακή Ενότητα Θύρα, που έχει αυτή τη στιγμή 23 ενεργά κρούσματα, όταν πριν μία εβδομάδα είχε 14. Στο Δήμο Μικόνου, που έχει αυτή τη στιγμή 22 ενεργά κρούσματα, όταν μία εβδομάδα πιο πριν τα ενεργά κρούσματα ήταν μόλι 9. Και βέβαια στην, περιφερειακή, Περιφέρεια Αττικής, πλην τη Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, Δηλαδή, στι περιφερειακέ ενότητες κεντρικού, βόρειου, νότιου και δυτικού τομέα Αθηνών, δυτική και ανατολική Αττικής καθώ και πειραιά, που έχουμε σήμερα 2.597 ενεργά κρούσματα. Οι παραπάνω περιοχέ από αύριο στι 6 το πρωί και έω τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου μπαίνουν στο καθεστώ αυξημένου κινδύνου και χαρακτηρίζονται ω κόκκινε περιοχέ. Ειδικά για την Αττική, η απόφαση τη Επιτροπή, όπω ήδη έχετε ενημερωθεί, βασίστηκε στην οριζόντια. Και διάσπαρτη αύξηση των επιδημιολογικών δεδομένων σε όλε τι ενότητε και προκειμένου να αποφευθούν δύσκολε καταστάσει. Όπω έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε κάθε σήμα συναγερμού, ανταποκρινόμαστε με άμεσα αντανακλαστικά, λαμβάνοντα τα απαραίτητα μέτρα με αποκλειστικά υγειονομικά κριτήρια. Και γι' αυτό και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε φανεί πιο προνοητικοί και άρα και πιο αποτελεσματικοί. Επίση, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η επιδημιολογική εικόνα του Δήμου Αχαρνών. Που βρίσκεται σε καθεστώ πρόσθετων περιοριστικών μέτρων από τι 15 Ιανουαρίου. Παρ' όλα αυτά, αντί για μείωση, παρατηρείται αύξηση των ενεργών κρουσμάτων, που, που από 171 στι 15 Ιανουαρίου έχουν φτάσει σήμερα τα 188. Η περαιτέρω αύξηση του υγικού φορτίου στι Σαχαρνέ και την επόμενη εβδομάδα, παρά τα μέχρι σήμερα μέτρα, μαθηματικά θα μα οδηγήσει στην αξιολόγηση νέων και δυστυχώ πιο αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό τη διασπορά του ιού. Για άλλη μια φορά. Κάνουμε έκκληση στους κατοίκους των Αχαρνών για πιστή εφαρμογή των μέτρων και συστράτευση όλων μας στην κοινή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι στο επίπεδο Β κόκκινο πλέον είναι οι εξή περιοχές. Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο Δήμος Εορδέας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η Δήμη Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, ο Δήμος Πάρτης τη Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ο Δήμος Χαλκιδαίων Οικισμό Ρωμά τη Δημοτική Ενότητα Δυστίων του Δήμου Κίμη Αλιβερίου τη Περιφερειακή Ενότητα Ευεία, ο Δήμο Νέα Προποντίδα τη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδική, ο Δήμο Πατρέων τη Περιφερειακή Ενότητα Αχαία, ο Δήμο Θύρα τη Περιφερειακή Ενότητα Θύρα, η Περιφερειακή Ενότητα Μικόνου και η Περιφέρεια Τική πλήν τη Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Σε αυτό το επίπεδο β' αυξημένου κινδύνου, στι κόκκινε δηλαδή περιοχέ, θα ισχύουν τα εξή μέτρα. Η απαγόρευση κυκλοφορία τη περιοχή αυτή ισχύει από τι 6 το απόγευμα ω τι 5 το πρωί. Πλην τη Αττική, που λόγω μητροπολιτικότητα αλλά και του κινδύνου μεγάλων συνωστισμών λόγω αυξημένου πληθυσμού, καθώ και του εκτεταμένου δικτύου μαζικών μεταφορών, η απαγόρευση θα ισχύει από τι 9 το βράδυ ω τι 5 το πρωί. Δεύτερον, θα λειτουργούν διαζώσει μόνο τα γυμνάσια. Τα λύκεια θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Στου χώρου λατρεία θα επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση λειτουργιών. Επίση, η λειτουργία καταστημάτων θα γίνεται με τη μέθοδο click-away και ειδικά τα καταστήματα ένδυση υπόδηση, καθώ και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίηση και τα βιβλιοπολία θα λειτουργούν με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού, click in a shop, που θα μα αναλύσει σε λίγο ο Υπουργό Ανάπτυξη. Απευθύνουμε έκκληση στου κατοίκου των κόκκινων περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεπεί στην τήρηση των μέτρων, ώστε τα επιδημιολογικά δεδομένα να βελτιωθούν το ταχύτερο δυνατό, επιτρέποντα την άρση των πρόσθετων αυτών μέτρων. Επίσης. Στο κόκκινο λοιπόν οι Αττικοί ανοίγουν τα γυμνάσια τη Δευτέρα επαναλειτουργία και των λυκείων με εξαίρεση τις κόκκινες περιοχές αλλά και νέοι περιορισμοί στο Λιανεμπόριο Αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιών Κυρίες και κύριοι επιστροφή στην κανονική ροή προγράμματος